Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, εγώ θα αφιέρωνα τον χρόνο μου ειλικρινά να μην μιλήσω εάν παίρνατε το λόγο να μου πείτε ένα από τα 32 νομοσχέδια που είπε κάποιος συνάδελφός μας ότι φέρατε το τελευταίο διάστημα, έχετε έστω και ένα μέτρο υπέρ των εργαζομένων, υπέρ της εργατικής τάξης. Ένα μέτρο, στα 32 νομοσχέδια που έχετε φέρει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, πιστή πάντα στην νεοφιλελεύθερη πολιτική σας, πιστή στις ιδεολειψίες για την απαξίωση του κοινωνικού κράτους, πιστή στην προώθηση μέτρων που αφορούν λίγους και αρεστούς, εις βάρος της μέσης ελληνικής οικογένειας και του κόσμου της εργασίας, πιστή στις δοκιμασμένες τακτικές και πολιτικές που μας γυρίζουν σε εποχές πριν το 2015 και τελικά σε όλα αυτά που έφεραν την κρίση εξαθλιώνοντας τον ελληνικό λαό. Φέρατε προχθές το περιβόητο σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία. Το κάνετε σημαία. Εδώ δεν είστε άξιοι να βάλετε μια υπογραφή σε έτοιμο νομοσχέδιο για να σώσετε τα σπίτια, την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ. Και μου λέτε ότι θα σώσετε την πρώτη κατοικία. Μια υπογραφή ήθελε το νομοσχέδιο. Έτοιμο σας το δώσαμε. Θολό τοπίο λοιπόν. Δεν επιλέγετε να κατευθύνετε σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού χώρου που κληρονομήσατε από την προηγούμενη κυβέρνηση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία και καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικές ανάγκες. Άρα, δεν θα υπάρχει σημαντική αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης, γεγονός που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είχατε δημιουργήσει προεκλογικά στην κοινωνία μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται, η ελπίδα έρχεται. Βέβαια, από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών αρχίσατε να διαψεύδεστε σε οτιδήποτε υποσχεθήκατε. Ότι δηλαδή θα ενισχύατε τη μεσαία τάξη, ότι θα προστατεύατε τον κόσμο της εργασίας. Ο προϋπολογισμός αποδεικνύει ότι καμιά σημαντική βελτίωση της εισοδηματικής τους κατάστασης δεν θα υπάρξει. Ταυτόχρονα, με τη σωρή αντιεργατικών ρυθμίσεων που έχετε ήδη ψηφίσει, καταργείται κάθε έννοια δικαίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, εγώ προσωπικά αρνούμαι να σχολιάσω τον πυρήνα του προϋπολογισμού σας. Κατά την άποψή μου δεν αξίζει. Αρνούμαι να μας κοροϊδεύετε, αρνούμαι να εμπέζετε τον ελληνικό λαό. Σας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός τη διακυβέρνηση της χώρας το 2012 με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά και χρεοκοπήσατε τη χώρα. Δικά σας πρωτοκλασσάτα στελέχη τότε, το 2011 δηλαδή, το 2012, το 2013, σας εγκαλούσαν για διαφθορά, διαπλοκή, ανομία, θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας και σήμερα είναι υπουργοί σας. Να τους χαίρεστε. Παραλάβαμε, ήρθε το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα, καταφέραμε με τεράστια προσπάθεια, νοικοκύρεμα, φρένο στη διαφθορά και τη διαπλοκή, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Επαναφέραμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου, συλλογικές συμβάσεις που σήμερα καταργείται. Σας δώσαμε την οικονομική δυνατότητα να ξεπληρώσετε ακόμα και ακριβά δάνεια του ΔΝΤ. Δευτέρα βράδυ η ΔΕΗ ήταν χρεοκοπημένη και την Τρίτη το πρωί την είχατε σώσει. Ένα μεγάλο θαύμα. Για να μην πω για τον ένθια τις 120 δόσεις που με κάποιες αλλαγές που έγιναν, που κάνατε, τα παρουσιάσετε σαν δικά σας νομοσχέδια. Σας δώσαμε τη δυνατότητα να διατυπώνετε και να διατυμπανίζετε ότι σε 45 μέρες σώσατε τη χώρα σαν θαυματοποιή. Και ερχόμαστε τον Ιούλιο του 19. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Χάσαμε τις εκλογές γιατί βάλαμε χέρι στο μηδιακό κατεστημένο. Δεν τους άρεσε που έβαλαν για πρώτη φορά το χέρι στην τσέπη. Γιατί δεν κάναμε ρουσφέθια και καλά το κάναμε. Γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Γιατί τηρήσαμε την αξιοκρατία στο δημόσιο βίο. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα κάθε μέρα. Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξος Τσίπρας, στάθηκε απέναντι από τους ψευτομακεδονομάχους που δηλητηρίασαν τον ελληνικό λαό με τη δική σας συμβολή και υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, της οποίας η σημασία σήμερα φαίνεται ουσιαστικά. Και προς τιμήν του, αν θέλετε, προς τιμήν τους, κάποια δικά σας στελέχη την αναγνωρίζουν. Γιατί σταθήκαμε απέναντι στο κατεστημένο που δυστυχώς δεν προλάβαμε να σπάσουμε το απόστημα. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτές ήταν οι αιτίες που εμείς χάσαμε τις εκλογές.
τον Ιούλιο τις εκλογές δεν τις χαίρεσε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά τα μέσα της διαφθοράς, της ανομίας και του λαϊκισμού. Θα σπάσει όμως το απόστημα, να είστε σίγουροι. Εύχομαι να μην είναι αργά για τον ελληνικό λαό και να πάνε 10 χρόνων θυσίες χαμένες. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να θέσω 2-3 ερωτήματα. Και σας προκαλώ από αυτό το βήμα να βγει ένας ή μία από εσάς να μας απαντήσει. Πήρατε τις εκλογές με αφήγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε 28 φόρους. Ότι έκοψε μισθούχες συντάξεις 15 φορές. Ότι τα 700 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψίχουλα. Ότι η 13η σύνταξη ήταν προεκλογικό κόλπο. Ότι το 80% των αγροτών μας πλήρωναν υπέρογκους φόρους. Πέστε μας λοιπόν εδώ με παρησία, με ονοματεπώνυμο μόνιμο. Αν έχετε τα κότσια. Ποιοι ήταν 28 φόροι, πότε μπήκαν και ποιους εσείς καταργείτε σήμερα για να σώσετε, υποτίθεται, τη μεσαία τάξη που εμείς είχαμε καταστρέψει. Εσείς την καταστρέψατε τη μεσαία τάξη, επί των ημερών σας υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ 26%. Ποιους μισθούς και ποιες συντάξεις εμείς κόψαμε. Και ποιες από αυτές εσείς σήμερα επαναφέρετε για να διορθώσετε την αδικία. Τα 700 εκατομμύρια τα δικά μας ήταν ψίχουλα. Τα 200 εκατομμύρια τα δικά σας σήμερα τι είναι. Ποιοι αγρότες πλήρωναν επί ΣΥΡΙΖΑ υπέρογκους φόρους και τώρα φοροαπαλλάσσονται με το δικό σας προϋπολογισμό. Στο μόνο που είσαστε συνεπείς, κύριε Μητσοτάκη, είναι που είχατε πει ότι η 13η σύνταξη ήταν αχρίαστη, την οποία σήμερα στερείται από τους οικονομικά ασθενέστερους. Πού πήγαν τα προγράμματα για την ανάσχεση της ανεργίας? Πού πήγε η επιδότηση ενοικίου? Δίνεται σε δόσεις 2.000 ευρώ στα παιδιά που γεννιούνται και κόβεται το επίδομα στους τρίτεκνους, το κοινωνικό μέρισμα στους τρίτεκνους. Πού είναι οι δαπάνες για νέους παιδικούς σταθμούς? Κλείνεται πανελλαδικά πανεπιστημιακές σχολές αντί να αυξάνεται τις δαπάνες για την παιδεία. Πού είναι τα σχολικά γεύματα? Πού είναι οι δαπάνες για την υγεία? Πού είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Και τελικά, πού είναι η επιτελής του επιτελικού σας κράτους? Οι ίδιοι πιστέψατε αυτό που λέγατε κατά κόρον 2 χρόνια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε 1 και έπαιρνε 10. Εσείς το κάνατε σήμερα πράξη, για να μην το ξεχάσω. Συνάντησα προχθές κάποιο πατριώτη μου στο Ηράκλειο και μου είπε να σας πω, κύριε της κυβέρνησης, χαιρετίσματα για ένα θέμα που έχετε κάνει σημαία. Και να σας ευχαριστήσω, γιατί θα πάρει επιδότηση πετρελαίου, επιδότηση θέρμανσης 58,5 ευρώ. Βάλτε, κύριε Πέτσα, τα χαρτιά σας κάτω, να δείτε ένας μακροχρόνια άνεργος πόσο επίδομα θέρμανσης θα πάρει. Και το κάνετε σημαία, 58,5 ευρώ. Αν δεν απαντήσετε συγκεκριμένα σε όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είσαι και ψεύτες και λαϊκιστές, αλλά και πολιτικά αχρίαστοι για αυτή τη χώρα που οδηγείται εκ νέου στον όλεθρο. Κάποιος συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας είπε για πρώτη φορά βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης δεν προσέρχονται στο βήμα με απολογητικό τρόπο να δικαιολογήσουν αντιλαϊκά μέτρα. Κύριε συνάδελφοι, ο λαϊκισμός και η αναισθησία έχει επίπεδα. Κανένας βέβαια δεν αγχώνεται για αυτά που λέτε. Αγωνόμαστε όλοι όμως για αυτά που πράτετε. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι διαβάσατε, και από αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, όλοι διαβάσατε από αυτό το βήμα το σημείωμα που σας έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο κύριος Θεοχάρης μας είπε προχθές για 2.000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Αλήθεια, κύριε Θεοχάρη, αλήθεια, κύριε της κυβέρνησης, με ποιες συμβάσεις? Με ποιες συμβάσεις θα φέρετε καλές θέσεις εργασίας, νέες θέσεις, καλά αμοιβόμενες? Με αυτές που καταργήσατε προχθές? Με τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού που μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης? Τα πρώτα σας θύματα σαφώς ήταν οι νεοπροσλαμβανόμενοι της ΔΕΗ. Πρέπει να κλείσετε, κύριε Παρδάκη. Πραγματικά είναι θέματα που γιατί δεν πρέπει να ντρέπεστε. Ένα μεγάλο θέμα. Καταργήσατε το βάσιμο λόγο απόλυσης. Καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις. Δεύτερα θύματα, όπως σας είπα, της ΔΕΗ και των τραπεζών που προχθές ξεκίνησαν οι ομαδικές απολύσεις. Καταργήσατε τη διαμεσολάβηση, τη συνευθύνη εργολάβου-εργολάβου και μάλιστα τους χαρίζετε νέο σκάνδαλο. Χρέη παλαιότερων ετών από πρόστιμα. Καταργήσατε σχεδόν τον ΑΣΕΠ, την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Και με αυτά εσείς νομίζετε ότι δεν φτωχοποιείτε την κοινωνία. Παρδάκη, και θα φέρετε πολύ. Ανάπτυξη. Έχετε φτάσει στα 9,5 λεπτά. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι τα προεκλογικά γραμμάτια που ξεπληρώνετε είναι πολύ κοστοβόρα. Δυστυχώς όμως αυτό το κόστος θα το πληρώσει με αυτό το προϋπολογισμό εκ νέου ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έκλεισε. Ναι, κύριε